Απομακρύνει ο Πασαλής. Έρχεται ο Ζουνίδης, θα κάνει το σουτ. Καλό στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η φάση στο 20. Προσπαθεί να ξεφύγει, θα καταφέρνει. Ο Βαζέχα πέφτει, ο Νικάκης παίζεται, λέει. Ο Βαζέχα τώρα αλλάζει πόδι για να δούμε το σουτ. Είναι καλό, σώζει το Χουρογλου. Παίρνει φόρο ο Αλεξανδρής, παίρνει και ο Παχατουρίδης. Εκτελεί επικίνδυνα και ελάχιστα out πάνω από, το, από τη δοκό του Βάντσικ. Πασαλής και πάλι εκεί, δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει όμως, η παλιά του βρίσκει τελικά τον Καταΐδη. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά είναι καλή και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται στο 33 από την κεφαλιά αυτή του Ήλια Ίβιτς, τη σέντρα του Κυριάκου Καταΐδη. Για τον Ίβιτς που έχει να σκοράρει από τις 30 Οκτωβρίου. Ο Ίβιτς απέναντι στο Κολιτσιδάκι. Κρατάει την μπάλα. Περνάει το Κολιτσιδάκι. Τώρα ένα αποστολάκι κοντά του. Ανοίγει ο Ίβιτς ωραία. Για να δούμε. Η σέντρα του Καταΐδη. Τέταρτη και 2-0. Το δεύτερο γκολ από τον Ήλια Ίβιτς. Δύο δικό μου γκολ. Είναι για κόσμο. Από το Ολυμπιακό νόμιζα είναι καλύτερο. Για το πρώτο. Όχι, 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 παιδιά, έχει δεύτερο ημίχρονο. Όχι, έχουμε δεύτερο ημίχρονο, όπως το λέμε. Ο Δόνης στη σέντρα σουτ. Χάνει την μπάλα και ο Παναθηναϊκός μειώνει στο 18 της επανάληψης με τον Μάρκο. Δέχεται το φάουλ. Αφήνει όμως ο Νικάκης. Για να δούμε το σουτ. Είναι καλό.